Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boys, εδώ στο MEA TV, είμαι ο Duke και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα εδώ στο MEA TV και είμαστε αυτοί που σας φέρνουμε τα πάντα πρώτοι για να τα ξέρετε όλα πρώτοι και να είστε οι πιο ψαγμένοι στο δωμάτιο. Λοιπόν, τι παίζει τώρα εδώ, μπείτε στα social media μας, ακολουθήστε μας και μετά θα σας μιλήσω για τα rap news. Ξεκινάμε με ένα δυσάρεστο δυστυχώς νέο. Ο Snoop Dogg πιστώνει την οικογένεια και την πίστη για την ανόρθωσή του πνεύματός του μετά το θάνατο του αδερφού του. Συλληπιτήρια στο Snoop λοιπόν που έχασε τον αδερφό του. Ο Snoop Dogg λοιπόν υπέστη μεγάλη απώλεια με τον πρόσφατο θάνατο του αδερφού του και τώρα αφιέρωσε λίγο χρόνο για να εκτιμήσει τα επιζώντα μέλη της οικογένειάς του. Ο μικρότερος αδερφός του είδωλου της Δυτικής Αττικής, ο Bede Worthington, πέθανε τραγικά την περασμένη εβδομάδα σε ηλικία 44 ετών. Την 3η 20 Φεβρουαρίου, ο Snoop αφιέρωσε λίγο χρόνο για να φωνάξει τους συγγενείς του και τον Θεό που τον βοήθησαν να παραμείνει στη ζωή εν μέσω της αποχώρησης του αδερφού του. Προσευχή και οικογένεια για να τακτοποιήσει το πνεύμα μου. R.I.P. Bada Bing 33 έγραψε τη λεζάντα σε ένα βίντεο κολλάζ με τα αγαπημένα του πρόσωπα σε μια ανάρτηση στο Instagram με soundtrack από το Mulholland Drive. Ο παρουσιαστής ραδιοφώνου Big Boy, η τραγουδίστρια Μόνικα και ο ηθοποιός Woody Windy Washington ήταν μεταξύ εκείνων που μπήκαν στην ενότητα σχολείων για να δείξουν την υποστήριξή τους στον rapper. Συλληπιτήρια λοιπόν στο Snoop, είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα, σίγουρα ένας πάρα πολύ σημαντικός τύπος για την κουλτούρα του hip-hop και δυστυχώς έχασε τον αδερφό του, μικρός εντωμεταξύ, 44 ετών, δεν είναι λόγος, δηλαδή δεν είναι η ηλικία του που τον έκανε. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο μας νέο. Ο Usher λοιπόν κάνει live ακρόασης Coming Home με τους Jermaine Dupri, Lil Jon και άλλους. Μιλάμε για τον Usher τώρα, ο οποίος έπαιξε στο Super Bowl, καταλαβαίνεις, ανεβαίνουν οι μετοχές σου μετά από ένα τέτοιο live. Ο Usher κάθισε πρόσφατα για μια εις βάθος συζήτηση σχετικά με το νέο του άλμπουμ, το Coming Home, με μερικούς από τους διάσημους φίλους του, συμπεριλαμβανομένου τον Jermaine Dupri και Lil Jon. Με οικοδεσπότη την Angie Nwandu από το The Shade Room, το Into the Groove δείχνει στους θαυμαστές μια οικία εικόνα για τη δημιουργία του άλμπουμ που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Η J.I.D., Gayle King, η ραδιοτηλεοπτική φορής Carrie Champion και Molly Kerim, ο μουσικός εκτελεστής Sean Pekas Costner και η τραγουδοποιός Jonta Austin συμμετείχαν επίσης στη συζήτηση. Ο Usher μίλησε για τη διαδικασία δημιουργίας του νέου άλμπουμ, το νόημα πίσω από τα επιλεγμένα τραγούδια και πολλά ακόμα άλλα. Μίλησε επίσης για το show του στο ημίχρονο του Super Bowl λέγοντας «Η πόλη μου έδωσε ενέργεια και μου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω ότι οι άνθρωποι αγαπούν τον πολιτισμό μας και την κουλτούρα μας». Πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση, πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση από τον Usher, ο οποίος είναι ένας πολύ ενδιαφέροντας χαρακτήρας. Μένα μου κάνει εντύπωση που πήρε αυτό το live και που πήρε τόσο hype τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω τι φίλους έχει και πού, αλλά έχει καιρό Usher να βγάλει κάτι και να απασχολήσει τον κόσμο, οπότε μόνο και μόνο που βγήκε και έκανε αυτά που έκανε, μου έκανε τρελή εντύπωση εμένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο break μας εννοείται και στο επόμενο μας part που είναι τα new releases. Θα τα δείτε πολύ σύντομα εδώ πέρα, στο House of Buzz, μετά από μερικά video clips και ένα κομμάτι με διαφημίσεις. Πάμε σύντομα εδώ πέρα να επιστρέψουμε στο House of Buzz. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Bars, είμαι ο Duke και είμαστε στο MEA TV, όπως πρέπει να είμαστε για να μιλάμε για τα πάντα για τη hip-hop κουλτούρα. Λοιπόν, τώρα θα μιλήσουμε για νέο release, ένα νέο άλμπουμ, το 2093 από Yeet. Το 2093 είναι το τέταρτο studio άλμπουμ του Αμερικανού rapper Yeet, μόλις κυκλοφόρησε. Το άλμπουμ περιλαμβάνει guest εμφανίσεις από το Lil Wayne και το Future, ενώ η P2 Deluxe έκδοση προσθέτει άλλη μια guest εμφάνιση από τον Drake. Ωραίο να έχεις τον Drake μέσα στο δίσκο σου. Όλα τα κομμάτια είναι στυλιζαρισμένα σε πεζά γράμματα με εξαίρεση το Tell Me, το Team CEO, το Ride and Set It Off και το Never Queer. Το Power Trip περιέχει φωνητική υπόκρουση από τον Childish Gambino.
Όταν ανακοίνωσε το 2093, ο Γιίτ υποσχέθηκε στους θαυμαστές του ότι ο διευθύνων σύμβουλός του σας ακούει, ξέρει τι θέλετε και ότι η υπομονή και η πίστη τους θα ανταμυφθούν. Οπότε το αποτέλεσμα δεν πρόκειται να απογοητεύσει κανέναν. Να θυμίσουμε ότι ο Γιίτ έγινε γνωστός μέσα από το 2021 μετά την κυκλοφορία του mixtape 4L και τον debut του studio album του, το Up To Me, με τα κομμάτια Money So Big και Get Busy, από το τελευταίο να κερδίζουν σημαντική δημοτικότητα στο TikTok. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια πρέπει να κάνεις επιτυχία στο TikTok για να λειτουργήσει. Το 2022 κυκλοφόρησε το δεύτερο studio album του, το 2 Live και το EP Live, με τα δύο έργα να κάνουν τον debut του στην πρώτη δεκάδα του Billboard 200. Το 2023 κυκλοφόρησε το τρίτο του studio album, το Afterlife, το οποίο έκανε τον debut του στο νούμερο 4 στον Billboard 200 και εμφανίστηκε στο τραγούδι του Drake ID Gaff. Το κομμάτι έκανε τον debut του στο νούμερο 2 στο Billboard Hot 100 και στο νούμερο 1 στο Globo 200. Για να δούμε αν το 2023 θα είναι ένας καλός δίσκος, εγώ δεν τον έχω ακούσει ακόμα. Θα τσεκάρουμε, τσεκάρετε το κι εσείς και πείτε μου. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε ένα break. Γυρνάμε γρήγορα πίσω για Rappers on Media εδώ στο MEA TV, εδώ στο House of Boss. One. What's up, καλώς ήρθατε πίσω εδώ στο House of Boss, εδώ στο MEA TV, για να μιλάμε για τα πάντα, για τη hip hop κουλτούρα. Και τώρα έχουμε Rappers on Media. Και άλλη μια φορά ο Άσερ αποκαλύπτει τα κρυφά αφιερώματα στην εκπομπή του Halftime Show και λέει ότι ήταν εκπαίδευση. Ο Άσερ λοιπόν αποκάλυψε μια σειρά από νέα κρυφά αφιερώματα και εκπλήξει από το show του ημιχρόνου του Super Bowl. Μπορεί πολλοί να μην το έχουν καταλάβει, αλλά η εμφάνιση του Άσερ στο Super Bowl δεν ήταν καθόλου τυχαία. Ναι, φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία. Αντιθέτως, πολλές μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να πιστεύουμε ότι δεν σήμαιναν κάτι είχαν αρκετή σημασία στη σκηνή του Super Bowl. Σε μια συνέντευξη στο The Breakfast Club, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι απέτησε διακριτικά φοροτιμής σε πολλά σημεία κατά τη διάρκεια της παράστασης, αποκαλώντας το ως εκπαίδευση για τους θεατές του Super Bowl. Αυτό που δεν καταλαβαίνεις, λέει ο Άσερ, είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά πετράδια που πρέπει ακόμα να ξεκλειδώσεις. Έπιασε μόνο ένα, είπε ο τραγουδιστής, αφού ο Charlamagne Tha God σημείωσε ότι ο Άσερ απέτησε φόρο τιμή στο Michael Jackson κατά τη διάρκεια της παράστασης. Ο Άσερ αποκάλυψε επίσης ότι πήγε χωρίς πουκάμισο για να τιμήσει τον Bobby Brown και φόρεσε ένα φανελάκι ως νεύμα στον Terry Pendergrass, τέλος πάντων, ναι, αυτόν. Είπε ότι στιγμές της παράστασης απέτυχαν φόρο τιμής στον Luther Vandross, μεταξύ άλλων. Σοβαρό. Η στιγμή του πιάνου ήταν η Roberta Flack και ο Donny Hathaway, πρόσθεσε. Αποδίδω σε όλα τα πράγματα που κάνω όταν φέρνω την κουλτούρα αυτού που είμαι και τι με έχει κάνει αυτό που είμαι παντού, ακόμα και τώρα. Αυτό είπε λοιπόν ο Άσερ. Ο Modern Drummer αποκάλυψε και κάτι ακόμα για το show του Άσερ στο Super Bowl. Ένα άδειο χρυσό drum set που τοποθετήθηκε στη σκηνή σε ανάμνηση του Aaron Spears, του αγαπημένου drummer του Άσερ, και πολλών άλλων όπως η Ariana Grande, η Miley Cyrus, η Lady Gaga και ο Lil Wayne. Αυτά λοιπόν για τα easter eggs του Άσερ στο τέτοιο του, στο show του, στο Super Bowl. Πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Πάμε τώρα σε ένα break και πολύ γρήγορα γυρνάμε πίσω για behind the scenes εδώ στο House of Boys με ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. One. What's up, φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής που εδώ μιλάμε για το behind the scenes και τα κομμάτια, το βίντεο κλιπ το οποίο θα δείτε κατευθείαν μετά από αυτά που θα σας πω. Τώρα θα μιλήσουμε για το Drunk in Love της Beyoncé με τον Jay-Z. Είναι ένα τραγούδι της Beyoncé στο οποίο συμμετέχει ο άντρας της Jay-Z. Αναλυτικότερα, η Columbia Records κυκλοφόρησε το κομμάτι ως ένα από τα δύο κύρια σύμβουλα της Beyoncé στις 17 Δεκεμβρίου 2013. Ωστόσο, το τραγούδι κυριαρχείται από trap beats σε κομμάτια από και μπάσο. Ακόμη, οι στίχοι που απεικονίζουν τη γυναικεία σεξουαλικότητα τραγουδιούνται από την Beyoncé σε έναν αισθησιακό και γεμάτο αυτοπεποίθηση τρόπο. Πολλοί μουσικοκριτικοί αποκάλυψαν το τραγούδι ως συνέχεια τραγουδίου Beyoncé και Jay-Z Crazy in Love του 2003. Βλέπουμε το ασπρόμαυρο βίντεο κλιπ, ένα πάρα πολύ όμορφο βίντεο κλιπ το οποίο γύρισαν. Ακόμη, το κομμάτι κατάφερε να έφτασε στο νούμερο 2 στο αμερικανικό Billboard Hot 100 Chart, περνώντας 8 εβδομάδες στην πρώτη δεκάδα. Έφτασε επίσης την πρώτη δεκάδα στη Γαλλία, την Ιρλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, στα 57 βραβεία Grammy, το Drunk in Love κέρδισε το κλειό ότι είναι πάρα πολύ όμορφο και είχε μόλις γεννήσει, δεν είχε πολύ καιρό που είχε γεννήσει.
Λοιπόν, το βίντεο κλιπ τραγουδιού σκηνοθέτησε, σας το είπα αυτό. Το οπτικό παρουσιάζει σκηνές του ζευγαριού που τραγουδούν το τραγούδι μαζί. Τέλος, το βίντεο κλιπ κέρδισε το βραβείο της καλύτερης συνεργασίας και προτάθηκε για το βίντεο της χρονιάς στα MTV Video Music Awards του 2014. Και ήρθε η ώρα, ήρθε αυτή η ώρα να το δείτε μπροστά σας και να το ακούτε, γιατί το βλέπετε και μαζί μου αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε αυτή την πανέμορφη Beyoncé σε αυτή την πολύ ωραία παραλία. Θα το δείτε όμως και μπροστά σας με το να την ακούτε να τραγουδάει παράλληλα. Εμείς όμως θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στο Mea TV, για να συζητάμε για τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, να περνάτε τέλεια. Peace!